Ο detective σταμάτησε έναν άνδρα που έφευγε από ένα κατάστημα ρούχων. Ο πολιτής ισχυρίζεται ότι έχετε κλέψει μερικά ακριβά γάντια. Αυτά είναι τα γάντια μου, τα έχω εδώ και αιώνες. Αλλά ο detective κατάλαβε αμέσως ότι ο άνδρας έλεγε ψέματα. Πώς? Ο άντρας δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα γάντια. Είναι και τα δύο για το ίδιο χέρι. Ένα τηλεφώνημα ξύπνησε τον detective νωρίς το πρωί. «Το σπίτι μου έχει διαρριχθεί», φώναξε ο κύριος Τζόνσον. Όταν ο detective έφτασε στο σπίτι του άνδρα, άκουσε την εξής ιστορία. «Ενώ έλειπα για δουλειές, ο γείτονάς μου ο Άδαμ φρόντιζε το σπίτι μου. Τότε ήταν που ο Άδαμ αποφάσισε να μπει στο κόλπο. Άκουσα κάποιο θόρυβο από το σπίτι του κυρίου Τζόνσον χθες. Ήρθα στο παράθυρο για να ελέγξω αν όλα ήταν εντάξει. Έκανε πολύ κρύο και το παράθυρο ήταν εντελώς παγωμένο. Ανέπνευσα στο τζάμι για να το ξεπαγώσω λίγο και είδα ότι όλα μέσα ήταν σε ένα χάος. Τηλεφώνησα αμέσως τον κύριο Τζόνσον. Και τώρα ο detective είπε να μας πεις που είναι τα πράγματα που έκλεψες από τον γείτονά σου. Πώς κατάλαβε ότι ο Άδαμ ήταν ένοχος? Τα παράθυρα παγώνουν από μέσα, όχι απ' έξω. Η σύζυγος ενός πλούσιου άνδρα εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε. Ο detective έπρεπε να ενημερώσει και να ανακρίνει τον σύζυγο της. Τον βρήκε στο ίδιο του το νησί. «Βρίσκομαι εδώ τους τελευταίους 2 μήνες. Ζήτησα από την οικογένεια μου και το προσωπικό μου να μην έρθουν και να με απασχολήσουν. Γράφω ένα βιβλίο και τις τελευταίες εβδομάδες δούλευα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Δεν έχω βγει καν από αυτή την καμπίνα». Ο detective κατάλαβε αμέσως ότι ο άντρας έλεγε ψέματα. Στο γραφείο του άντρα υπάρχει μόνο ένα χοντρό σημειωματάριο και ένα στυλό. Αν έγραφε τόσο πολύ όσο ισχυριζόταν, το μελάνι θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Ο κύριος Τεν πουλούσε όμορφα σπάνια βάζα. Υπήρχαν δεκάδες από αυτά στα ράφια του μαγαζιού του. Μια μέρα ο άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία. Όταν έφτασαν, ο ιδιοκτήτης είχε δέσει το κεφάλι του. Το μαγαζί του ήταν ένα χάος. Κάποιοι τύποι έτρεξαν στο μαγαζί μου και άρπαξαν τα χρήματα και τα πιο ακριβά βάζα. Μετά με χτύπησαν στο κεφάλι και έχασα τις αισθήσεις μου. Ο detective κατάλαβε αμέσως ότι ο κύριος Ντεν έλεγε ψέματα για να πάρει τα λεφτά της ασφάλειας. Πώς το κατάλαβαν? Παρόλο που τα περισσότερα βάζα βρίσκονται στο πάτωμα, δεν έχουν καν ραγίσει. Αλλά αν τα βάζα είχαν πέσει από τα ράφια κατά τη διάρκεια της ληστείας θα είχαν σπάσει. Η Τζάνετ κάλεσε την αστυνομία. «Περνούσα το δρόμο όταν ένα αυτοκίνητο παραλίγο να με πατήσει. Έπεσα κάτω και χτύπησα το κεφάλι μου». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος, η Τζάνετ τους έδειξε το αυτοκίνητο που όπως νόμιζε παραλίγο να τη χτυπήσει. Ο οδηγός έφτασε εκείνη τη στιγμή. Αρνήθηκε ότι το έκανε. Ο detective ζήτησε από την Τζάνετ να ηρεμήσει. Πραγματικά δεν ήταν το αυτοκίνητο που έπρεπε να ψάξουν. Πώς το κατάλαβε?
Έβρεχε όταν η Τζάνετ διέσχιζε το δρόμο, αλλά κάτω από το αυτοκίνητο του άντρα υπήρχε ένα στεγνό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι στεκόταν εκεί για πολύ καιρό και δεν θα μπορούσε να είχε χτυπήσει την Τζάνετ. Κοιτάξτε αυτούς τους δύο blogger. Όπως μπορείτε να δείτε, και οι δύο φαίνονται να είναι πολύ δημοφιλείς. Έχουν επίσης τον ίδιο αριθμό likes. Αλλά κάτι δεν πάει καλά με τον έναν από αυτούς. Πρέπει να κρύβει κάτι. Τι είναι? Η κοπέλα στα δεξιά μάλλον προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα αυτή τη στιγμή. Το λογότυπο στην τσάντα της μοιάζει με το λογότυπο της Chanel, αλλά από κάτω γράφει Gucci. Ο detective βρισκόταν σε ένα τρένο. Είχε πολύ καλούς συνταξιδιώτες. Μιλούσαν και γελούσαν. Όταν το τρένο μπήκε σε ένα τούνελ, όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι για αρκετά λεπτά. Όταν το τρένο βγήκε από το τούνελ, ένας από τους επιβάτες η Έλα αναφώνησε, «Η διαμαντένια μου καρφίτσα, χάθηκε». Όλοι άρχισαν να μιλούν νευρικά, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον. Τότε ήταν που ο detective είπε ήρεμα, «Ξέρω ποιος πήρε την καρφίτσα». «Εγώ το είδα. Πώς μπόρεσε να το δει?» Ένας από τους ταξιδιώτες είχε ένα ρολόι με φωτεινούς δείκτες και όταν αυτός ο τύπος κούνησε το χέρι του για να πάρει την καρφίτσα, ο detective το πρόσεξε.